Σοβαρές δυσλειτουργίες στην προσπάθεια της σύγχρονης κυρίως τηλεδιδασκαλίας και λιγότερο της ασύγχρονης διαπιστώνει και σε τοπικό επίπεδο η Ένωση Γονέων Μαθητών στο Δήμο Ιωαννιτών, που τονίζει πως είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να υπάρξει άμεσα, συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη πρόταση ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που καταγράφονται και όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ιωαννίνων, Τάσος Τόκας, η πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι αδύνατο να σηκώσει το βάρος που δέχεται, ενώ το Υπουργείο θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που προκύπτουν διαρκώς. Η συντηρητική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έχει παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην ηλικία του σχολείου, θα πρέπει το πρωί με το μοναδικό υπολογιστή που έχει στο σπίτι να κάνει και ο εκπαιδευτικός την παρέμβασή του με τα παιδιά της τάξης του και τα παιδιά του που είναι μαθητές να κάθονται και να κάνουν μάθημα. Αυτό είναι αδύνατο. Και αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Σόν και καλά πήγαινε να πάρει έναν υπολογιστή τώρα. Γιατί αν θα δούμε και γενικότερα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εργασία, έχουμε πολλούς γονείς απολυμμένους, πολλούς γονείς που θα πάρουν το μισθό τους μεροκάματο ή καθόλου μηνιάτικο αυτό το μήνα. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά πάνε σωρευτικά πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Να. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας. Τα μεγάλα προβλήματα που φάνηκαν αυτές τις μέρες είναι το εξής. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και ήδη διαπιστωθεί και άλλες φορές σε περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων ή σε περίοδους που είναι φορτισμένο πάρα πολύ, δεν μπορεί να σηκώσει τόσα πολλά δεδομένα την ίδια στιγμή τις πρωινές ώρες. Όλες τις προηγούμενες μέρες το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κρεμούσε. Οι γονείς δεν μπορούσαν να πάρουν καν κωδικούς για τα παιδιά τους μέσα, ή όταν τους έπαιρναν δεν τους αναγνώριζε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Όταν θα αρχίσουν οι τηλεδιασκέψεις και τα δεδομένα θα είναι ακόμα περισσότερα και πιο βαριά, βίντεο και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα κρεμάσει. Εμείς λέμε το εξής. Καταρχήν συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς που μπήκανε μπροστά και στέλνουν με ασύγχρονο τρόπο, με email, με Viber, με διάφορους τρόπους, ασκήσεις στα παιδιά που κοιτάζουν να κρατήσουν τα παιδιά επαφή με την εκπαιδευτική εργασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο στους εκπαιδευτικούς και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτό το πράγμα.